Χαίρετε. Λοιπόν, μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στα σούπερ μάρκετ όσον αφορά τη συμπεριφορά του κόσμου, την προμήθεια αγαθών και κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσω στο τέλος. Πρώτον, εάν έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε αποθήκη τροφίμων για τους λόγους που εσείς έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να σας πω μια-δυο συμβουλές. Αφενός, όταν παίρνετε κάτι με ποσότητες, σε μεγάλες ποσότητες, θα κοιτάξετε οι ημερομηνίες λήξης να είναι αρκετά μακριές από την περίοδο που τα αγοράζετε. Δηλαδή, μην λήγει κάτι, το πάρετε 20 συσκευασίες και άλλες 20 και άλλες 20 κάτι άλλο και σε 2-3 μήνες λήγουν όλα αυτά, έτσι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά ότι παίρνω τα πράγματα στο σπίτι μου από το σούπερ μάρκετ και αυτό που κάνω είναι αποθηκεύω, καταναλώνω από αυτά που αποθηκεύω και γεμίζω με νέα στην αποθήκη για να μην λήξουν αυτά που έχουμε στην αποθήκη. Κάτι άλλο που θέλω να σας επισημάνω την προσοχή όσον αφορά τη συγκέντρωση τροφίμων για να τα έχετε για ώρα ανάγκης είναι το εξής. Μην παίρνετε τρόφιμα τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να μαγειρευτούν. Π.χ. ρεβίθια, φασόλια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν σας εγγυάται κανείς ότι θα υπάρχει ρεύμα για να μαγειρέψουμε. Αν δεν είστε σε χωριό να έχετε φωτιά για να βράσετε το οτιδήποτε είναι αυτό, στις πόλεις δεν ξέρω αν θα μπορείτε να βράζετε φαγητό για 2-3 ώρες, έτσι, ή για 1-2 ώρες. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνετε σε ένα μικρό γκαζάκι το φαγητό σας. Οπότε αυτά που παίρνω είτε δεν πρέπει να χρειάζονται μαγείρεμα, δηλαδή να είναι όπως τα παίρνω, τα ανοίγω, τα τρώω, είτε δεν πρέπει να χρειάζονται πολλή ώρα μαγείρεμα, δηλαδή σε 5-10 λεπτά να έχει γίνει το φαγητό μου, έτσι. Π.χ. λέω ένα παράδειγμα, αν είναι να πάρω φακές, δεν θα πάρω φακές τις κανονικές, τις καφέ, τις φακές που θέλουν μία ώρα κοντά για να βράσουνε, θα πάρω φακές κόκκινες που στα 10 λεπτά έχουν τελειώσει, είναι έτοιμες. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Κάτι άλλο. Κοιτάζω αυτή την περίοδο που είναι λίγο τεταμένη η ατμόσφαιρα από άποψη εκνευρισμού και όλα αυτά, να είμαι λίγο περισσότερο ευγενικός με το προσωπικό, οι οποίοι τρώνε όλη την τρομοκρατία, όλη τη φοβία, όλο τον εκνευρισμό από όλους, έτσι, και τους συμπεριφερόμαστε και από πάνω με άσχημο τρόπο. Δεν το λέω για μένα προσωπικά, αλλά βλέπω κάτι συμπεριφορές τραγικές. Δηλαδή, αντί να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα να μας εξυπηρετούν αυτές τις δύσκολες ώρες, όπως τις έχουν κάνει δύσκολες, έχουμε και τρισάθλια συμπεριφορά από πάνω. Δηλαδή, αυτή τι είναι, σκουπίδια? Δεν το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για τους ανθρώπους που εργάζονται στα σούπερ μάρκετ, και σε μας πάει αυτό. Βλέπετε ότι τώρα με αφορμή την κρίση αυτή, άντε να μην τη χαρακτηρίσω, με αφορμή αυτή την κρίση λοιπόν περνάνε πάρα πολλά ιδίως ως προς τα ωράρια λειτουργίας συγκεκριμένων εργασιακών ομάδων. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, πάνε να καθιερώσουν, καταρχάς έχουν διευρύνει το ωράριο των καταστημάτων των σούπερ μάρκετ και τώρα τους το κάνουν και Κυριακή. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί δεν είναι άνθρωποι? Αυτοί παιδιά δεν έχουν, σπίτια δεν έχουν? Ποια είναι η λογική να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τώρα δεν δουλεύεις καθόλου, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Οι περισσότεροι δεν εργάζονται. Θες και μία έξτρα μέρα για να πηγαίνεις να τους κάνεις τι? Δούλους. Δηλαδή, μας έχετε πρίξει με την ατομική ευθύνη όλες αυτές τις ημέρες, αλλά δεν βλέπω να έχουμε κοινωνική ευθύνη
και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, εκεί την πάρτε μας μόνο. Α, όχι να ανοίξει, εγώ θέλω και Κυριακή να πηγαίνω. Έχουμε κάνει, ξέρετε τώρα τι έχει κάνει ο κόσμος. Το σούπερ μάρκετ το έχει κάνει καφετέρια, πηγαίνει τη βόλτα του εκεί. Καταλάβατε. Και οι εργαζόμενοι τραβάνε τα χίλια μύρια. Ας κοιτάξουμε λίγο και πέρα από την πάρτη μας, γιατί δεν ξέρω για πόσο θα αντέξουν ακόμα οι εργαζόμενοι εκεί πέρα με αυτά που τραβάνε. Έχω δει ακραίες συμπεριφορές. Τώρα τους αλλάζουν και τα ωράρια και τις ημέρες εργασίας και θυμηθείτε μου θα τα καθιερώσουν αυτά. Και με αφορμή το ότι γίνεται, το ότι συμβαίνει, περνάνε πάρα πολλές νομοθεσίες οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και υπό άλλες συνθήκες δεν θα τολμούσαν καν να τις συζητήσουν. Προσέχετε. Κλείνω λέγοντας πως, όπως παροτρύνουμε σε κάθε βίντεο, έτσι και εδώ λέμε ότι οι οδηγίες των ιατρών πρέπει να ακολουθούνται από όλους για το καλό όλων. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.